Θα καλησπερίσουμε από την Κρήτη στην Αθήνα τον καθηγητή παθολογίας λοιμόξεων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ευάγγελο Γιαμαρέλο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε. Πάντοτε οι απόψεις σας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Είστε ένας εξαιρετικός επιστήμονας και θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με ένα πρώτο σχόλιο όσον αφορά την επιδημιολογική καμπύλη. Δηλαδή, βλέπουμε τις τελευταίες 5 με 6 ημέρες μία σταθεροποίηση των κρουσμάτων εκεί λίγο πάνω ή κάτω από τα 200. Αυτό, με βάση τη δική σας ματιά, αποτυπώνει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε κάποιες περιοχές, ανάμεσά τους και το Ηράκλειο και τα Χανιά εδώ στην Κρήτη, αρχίζουν να αποδίδουν? Δεν μπορώ να είμαι απόλυτα καταθετικός σε αυτό, αλλά σε σχέση με το ποιος ήταν ο απόλυτος αριθμός πριν από αρκετές ημέρες, έχουμε μία μείωση. Θα μπορούσε κανένας να πει ότι τα μέτρα ενδεχομένως αρχίσουν να αποδίδουν. Χρειαζόμαστε όμως ακόμα λίγο χρόνο για να διαπιστωθεί αυτό. Επειδή έχουμε ένα μεγάλο στοίχημα, όπως λένε και οι συνάδελφοί σας, και αφορά το άνοιγμα των σχολείων στις 14 του Σεπτεμβρίου, είναι πιο σοβαρό αυτό το στοίχημα στο να κερδιθεί από το στοίχημα της τουριστικής περίοδου 1η Ιουλίου, που ουσιαστικά παρά την μείωση, εδώ η Κρήτη, ας πούμε, έχει δεχτεί περίπου μέχρι στιγμής 1.000.000 τουρίστες, 800.000 με 1.000.000 τουρίστες. Το πόσο σημαντικό είναι ή όχι να κερδιθεί ένα στοίχημα, όπως λέτε, έχει δύο διαστάσεις. Mm-hmm. Η μία διάσταση είναι η διάστασή του κοινωνική. Η δεύτερη διάσταση είναι πόσο σημαντικό είναι αυτό για την χώρα μας. Αν λοιπόν πάει κανένα στο θέμα της, και κάπου αυτά τα δύο έχουν μία κοινή τομή, το να μπορέσουν να ξανανοίξουν τα σχολεία έχει αφενός το χαρακτήρα της δημόσιας υγείας. Δηλαδή, αν τελικά το αν θα ανοίξουν ή τα σχολεία, αν θα αυξηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων. Από την άλλη όμως, έχει και το χαρακτήρα ότι η σχολική περίοδος είναι κάτι για τα παιδιά μας. Είναι για τα παιδιά μας μια διαδικασία το σχολείο που ξεπερνάει την στήρα γνώση και τη στήρα μάθηση και την μετάδοση πληροφοριών, αλλά έχει να κάνει με την κοινωνικοποίησή τους και με τα γενικότερα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από την εκπαιδευτική διαδικασία. Και βεβαίως όλο αυτό θα πρέπει να γίνει με την χρήση της μάσκας, που είναι σίγουρα μια πρωτόγνωρη διαδικασία για παιδιά τέτοιας ηλικίας, μικρά παιδιά που πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτά τα νέα δεδομένα. Και επειδή υπάρχει και ένας αντίλογος μερίδας γονέων που ανησυχούν, κάποιοι μάλιστα λένε ότι εμείς δεν δεχόμαστε τα παιδιά μας να βάλουν μάσκα. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε σε αυτούς τους ανθρώπους? Σε όλη αυτή τη διαδικασία που ζούμε εδώ και 6 μήνες, όλοι μας βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Όταν έγινε το πρώτο lockdown, όλοι μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο, ελπίζαμε ότι θα έρθει το καλοκαίρι, θα σταματήσει το lockdown, mm-hmm, και ο μικροοργανισμός κατά κάποιον τρόπο θα εξαφανιστεί. Βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι καινούργιο. Βρισκόμαστε ενδεχομένως μπροστά σε κάτι το οποίο δεν το ξέραμε, και όταν κάτι δεν το ξέρεις, δεν μπορούν να ζητηθούν ευθύνες πουθενά γιατί έγιναν αυτά που έγιναν. Όταν δεν ξέρεις, κοιτάς να δεις εκείνη τη χρονική στιγμή πώς θα αμυνθείς. Έτσι ακριβώς. Τώρα όμως έχουν περάσει οι μήνες και αυτόματα βρισκόμαστε μπροστά στο ερώτημα τι πρέπει να κάνουμε. Και εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι ότι θα πρέπει να μάθουμε να προσαρμόσουμε την καθημερινότητά μας με το υπάρχον πρόβλημα. Mm-hmm. Θα πρέπει όμως ακριβώς οι ίδιοι οι γονείς, ακριβώς οι ίδιοι οι Έλληνες πολίτες που μας ακούν και οι συμπολίτες μας, να καταλάβουν και να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο λύνεται με ένα μαγικό ραβδάκι. Υπάρχει
μία μαγική λέξη στη λύση του προβλήματος της πανδημίας. Και η λέξη αυτή ακούει στο όνομα εμβολιασμός. Και είναι το επόμενό μου ερώτημα, κύριε Πρέπει, καθηγητά. Πρέπει λοιπόν να γίνει σαφές αυτή τη στιγμή σε όλους. Mm-hmm. Όταν θα υπάρξει το διαθέσιμο εμβόλιο, το ειδικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού, εκείνο το οποίο δεν θα ήθελα με τίποτα και εύχομαι να μην το ακούσω καν και ποτέ, είναι τις συζητήσεις στις οποίες ήμουν μάρτης, αυτόπτης, αυτήκος, και τότε είχε ζητηθεί η συνδρομή μου και τότε είχε ζητηθεί η άποψή μου από συναδέλφους. Αναφέρεστε και για το εμβόλιο της γρήπης στο πρόσφατο παρελθόν. Ακριβώς. Και τότε γύριζα την Ελλάδα και εξηγούσα γιατί δεν πρέπει να υπάρχει φόβος. Διότι το πρώτο μέλημα είναι ότι πρέπει να φύγει η πανδημία. Ποτέ στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει ένα προσδοκόμενο όφελος χωρίς, με μηδενικό κίνδυνο. Έτσι. Άρα δεν θέλω να ακούσω με τίποτα ερωτήσεις που έχουν χαρακτήρες. Αχ, ας εμβολιαστούν οι άλλοι και πρώτο ένα-δύο χρόνια και θα δω τι θα κάνω. Κύριε καθηγητά, το που ζητάω είναι όταν υπάρχει το εμβόλιο, όλοι να πάμε να εμβολιαστούμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Σήμερα έχουμε μία νεότερη δήλωση από την Κομισιόν που φέρνει τα καλά μαντάτα, θα το πω έτσι λίγο λαϊκά, λίγο πιο κοντά από το αναμενόμενο με βάση αυτά που ακούγαμε από ειδικούς το προηγούμενο διάστημα. Ίσως να έχουμε εμβόλιο και το Νοέμβριο. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ είμαι επιστήμον και από την ώρα που είμαι επιστήμον και έχω ακαδημαϊκή υπευθυνότητα, μπορώ να χαρακτηρίσω και να σχολιάσω μόνο για δεδομένα τα οποία δημοσιεύονται Μάλιστα. στον έγκριτο επιστημονικό ιατρικό τύπο. Άρα λοιπόν, δεδομένα τα οποία δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Όχι, όχι, είναι αν... επίσημη δήλωση από την πλευρά της Κομισιόν. Δεν διαφωνώ, αλλά για να μπορέσω να ξέρω που βρίσκονται τα εμβόλια, πρέπει να βρω την προσπάθεια δημοσιευμένη στον επιστημονικό ιατρικό τύπο για να μπορέσω να κρίνω. Κατά συνέπεια θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το στοίχημα είναι η τήρηση των μέτρων να γίνει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην πιεστεί ή αλλιώς να μην μπλοκάρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και κυρίως οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Με δεδομένη λοιπόν την αύξηση των κρουσμάτων το τελευταίο χρονικό διάστημα, βλέπουμε ότι αντέχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σήμερα, ας πούμε, έχουμε 39 ασθενείς διασωληνωμένους. Κάτι όμως που περνάει στα λεπτά, κύριε καθηγητά, είναι ότι καθημερινά έχουμε από 3 έως 5 θανάτους και έχουμε μία αυξητική τάση στις ΜΕΔ. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι που φεύγουν από κορονοϊό κυρίως νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Όταν λοιπόν σήμερα έχουμε 5 θανάτους, χθες οι διασωληνωμένοι ήταν 36 και με 5 θανάτους σήμερα πάμε 39, σημαίνει ότι αρχίζει σιγά σιγά η μονάδα εντατικής θεραπείας να στέλνει ένα μήνυμα και προς τους πολίτες αλλά και προς εσάς τους ειδικούς. Θα μου επιτρέψετε να μην συμφωνήσω μαζί σας. Βεβαίως. Και ο λόγος για τον οποίο δεν συμφωνώ είναι διότι τα πάντα έχουν να κάνουν με το λεγόμενο ποσοστό του φαινομένου που παρακολουθούμε. Το ποσοστό λοιπόν έχει προκύπτει από έναν αριθμητή και έναν παρανομαστή. Στον αριθμητή είναι ο αριθμός των εισαγωγών της μονάδας εντατικής θεραπείας. Στον παρανομαστή είναι ο αριθμός των κρουσμάτων. Θυμάστε αυτό το κλάσμα λοιπόν. Έχετε δίκιο. Πόσο τραγικό ήταν το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Βεβαίως. Πράγματι έχετε δίκιο. Θα σας πω κάτι. Οι άνθρωποι θέλουμε το απόλυτο. Θέλουμε το μηδέν. Δεν υπάρχει μηδέν στη ζωή. Δηλαδή τώρα είμαστε πολύ καλύτερα από ότι είμαστε το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Είναι μια πολύ καλή τοποθέτηση, μια πολύ έτσι αισιόδοξη τοποθέτηση και μάλιστα εμπεριστατωμένα, τη δίνετε με πολύ εμπεριστατωμένο τρόπο, μιας και μιλάτε με αριθμούς. Το γεγονός ότι έχουμε την αύξηση των κρουσμάτων και δεν έχουμε αυτή την πίεση στις ΜΕΘ, οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι ασθενείς είναι νεότερης ηλικίας, κύριε καθηγητά. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο σας είπα. Η επιστημονική μέθοδος είναι μια μέθοδος η οποία είναι σκληρή. Είναι μια μέθοδος που απαιτεί ανάλυση,
απαιτεί κόπο και απαιτεί δημοσίευση στον έγκριτο ιατρικό επιστημονικό τύπο. Όχι, μιλάω για τα δεδομένα τα δικά μας, τα ελληνικά. Δεδομένα για να τα δούμε, πρέπει να τα έχουμε, πρέπει να τα αναλύσουμε, πρέπει να τα αξιολογήσουμε. Mm-hmm. Ακόμα τέτοια δεδομένα δεν τα έχουμε. Απλά κάνουμε μία επιπολής εκτίμηση. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν, επειδή δεν κάνω επιπολής. Γνωρίζω ότι η στάση σας είναι να μην σχολιάζετε με εκτιμήσεις, αλλά με δεδομένα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν θα μου επιτρέψετε να περιμένω να δω τους απόλυτους αριθμούς, τα ποσοστά όπως θα παρουσιαστούν και τότε φυσικά θα μπορέσω να πω με εγκυρότητα την άποψη. Εγώ θα σας ρωτήσω, υπάρχει δυνατότητα να δούμε αυτούς τους απόλυτους αριθμούς? Γιατί για απόλυτους αριθμούς ακούω από πολλούς συναδέλφους σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά πάντοτε οι απόψεις μια με την άλλη διαφοροποιούνται, δημιουργώντας πολλές φορές και έτσι ένα προβληματισμό ή ερωτηματικά στους πολίτες, και βεβαίως δεν αναφέρομαι στις εξαιρετικές πάντοτε δικές σας τοποθετήσεις. Ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσει κανένας να ξέρει ακριβώς τι γίνεται είναι να υπάρχει μια καταγραφή των κρουσμάτων. Καταγραφή των κρουσμάτων δεν θα πει ξέρω τον αριθμό, ξέρω το φύλο τους, την ηλικία τους και αν έχουν ή δεν έχουν συνωσιρότητες. Καταγραφή των κρουσμάτων θα πει ότι από την ώρα που κάποιος είναι θετικός μέχρι ότου να αρνητικοποιηθεί και να πάψει να απασχολεί το σύστημα υγείας ως ασθενής, να γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το συγκεκριμένο ασθενή και καθημερινά την πορεία του και το πώς η πορεία αυτή μεταβλήθηκε από τη θεραπεία. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία είναι εξαιρετικά επίπονη στην ιατρική. Για να συγκεντρωθούν τα πλήρη δεδομένα ενός ασθενούς μιας πορείας 14 ημερών ως 30 ημερών, μπορεί να απαιτηθούν τουλάχιστον 30 και 40 ώρες εργασίας. Πολλαπλασιάστε το αυτό με τις 9.000 κρούσματα και πλέον που έχουμε. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εν θερμό, δηλαδή τώρα που ζούμε αυτό το φαινόμενο, ξεκάθαρη επιστημονική απάντηση και ολοκληρωμένη δεν μπορεί να δοθεί. Γιατί χρειάζεται χρόνος. Κάτι το οποίο είναι ο μεγαλύτερος προβληματισμός της ανθρωπότητας από ό,τι ξεκίνησε ο κορονοϊός. Με το που ήρθε ο κορονοϊός στη χώρα μας, θέλαμε μέσα σε μία ώρα να έχουμε το φάρμακο, το εμβόλιο και μηδέν κρούσματα. Πάντως, δυστυχώς δεν γίνεται. Πάντως, κύριε καθηγητά, θα τολμήσω να πω ότι είστε από τις πολύ σοβαρές επιστημονικές φωνές της πανδημίας στην Ελλάδα. Όλοι γνωρίζουμε και τις περγαμηνές σας. Και νομίζω ότι αυτές οι τοποθετήσεις είναι που βοηθούν πολλές φορές και την κοινή γνώμη στο να μην αποπροσανατολίζεται από δεδομένα που προκύπτουν πολλές φορές ως πυροτεχνήματα. Ευτυχώς, η πλειοψηφία των επιστημόνων που διαχειρίζονται, και ένας εκ των οποίων είστε και εσείς, όλη αυτή την κατάσταση, έχετε πάντοτε σοβαρές τοποθετήσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και για τα σχόλιά σας, τα οποία είναι πολύ ενθαρρυντικά για να μπορέσω να συνεχίσω τον καθημερινό μου αγώνα. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε και τηλεοπτικά και μακάρι να έχουμε πραγματικά καλά νέα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.